Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Είναι 5η-2 Δεκέμβρη του 2021, ο τελευταίος μήνας πριν το ΕΜΠΑ της νέας χρονιάς. Και εδώ στην Φωνή της Ελλάδας είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας με τον Νικόλα Αγγελίδη στο μικρόφωνο. Και σήμερα έχουμε ετοιμάσει ένα πραγματικά συγκινητικό, θα έλεγα, και θα το δείτε και στην πορεία κι εσείς, εύχομαι, αφιέρωμα σε μια μορφή, πραγματικά πολύ μεγάλη μορφή, του ελληνισμού της Αμερικής, τον Κώστα Λέκα, ο οποίος δυστυχώς πριν από μερικές ημέρες μας άφησε σε ηλικία, παρακαλώ, 102 ετών. Ένας άνθρωπος που μέσα από την ζωή του, τους αγώνες του, γιατί ήταν πραγματικός αγωνιστής, ενάντια σε δύσκολες πραγματικά καταστάσεις, ο Κώστας Λέκας είχε να αφηγηθεί πάρα πολλά και θα προσπαθήσουμε μαζί με έναν άνθρωπο που τον γνώρισε από κοντά, αλλά τον γνώριζε και εξ αποστάσεως μέσα από την κοινή πλεύση τους, τους κοινούς αγώνες τους και τις σκέψεις για πολλά πράγματα. Θα προσπαθήσουμε μέσα από την επικοινωνία που θα έχουμε με την Πράγα, θα πάμε, κοιτάξτε τα κάνουμε σήμερα, θα πάμε Αθήνα, Νέα Υόρκη, γιατί ο Κώστας Λέκας εκεί έμενε, εκεί έβινε τα περισσότερα χρόνια της ζωής του, μέσω Πράγας. Θα γνωρίσουμε λοιπόν μέσα από την επικεφαλής της ελληνικής κοινότητας της Πράγας, της Τσεχίας σήμερα, την Τασούλα Χίλη, τον Κώστα Λέκα, από προσωπικές αφηγήσεις, από στιγμές που έζησαν κοντά όταν βρέθηκαν σε κοινό έδαφος μετά από ραντεβού που έκαναν ύστερα από πολλά χρόνια συνεχούς επικοινωνίας στην Κύπρο, στη Λεμεσό. Θα τα δούμε όλα αυτά γιατί πραγματικά είναι πολύ διαφορετικά, είναι υπέροχα και το πιο σημαντικό είναι ότι θα γίνει μια αφήγηση μιας ολόκληρης ζωής που πέρασε πολλά και δύσκολα σκαλοπάτια από την Αμερική, στην Ελλάδα, στις κακουχίες του πολέμου, στην αντίσταση, στον αγώνα, επιστροφή στην Αμερική και μετά αγώνας για να παραμείνει πιστός στην ιδεολογία του αυτός ο άνθρωπος μέσα εκεί στην Αμερική, στην Μέκα του καπιταλισμού. Ο Κώστας Λέκας ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος πολέμησε στην αντίσταση, ενσωματώθηκε αρχικά στο ΕΑΜ, στην περιοχή της Λακωνίας, στην ευρύτερη περιοχή της Λακωνίας, θα τα δούμε με λεπτομέρειες πού ακριβώς, και μετά ενσωματώθηκε με τις δυνάμεις του Ελλάς και πολέμησε τους κατακτητές και τους ντόπιους συνεργάτες τους. Και μετά, φεύγοντας για την Αμερική, παρέμεινε πολύ πιστός και πολύ αγαπητός από όλο τον κόσμο για όλα αυτά τα οποία πρέσβευε. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι στη ρύθμιση του ήχου, μαζί με την Χρυσαλένα Ευσταθίου, και στην δημοσιογραφική επιμέλεια είναι η Κατερίνα Χούμπα. Με τη βοήθεια λοιπόν της Χρυσαλένας τώρα και του Κωνσταντίνου θα βάλουμε ένα τραγούδι που άρεσε πάρα πολύ στον Κυρκώστα, έτσι τον λέμε πάντα, τον Κώστα Λέκα. Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς του Μάνου Λουγιά. Καλά όλοι σας εκεί. Καλά είμαστε. Τασούλα Ζησάκη Χίλη, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει δώσει όλη την ζωή της και την αγωνιστικότητά της και τα πνευμόνια της για τον ελληνισμό της Διασποράς, γιατί φυσικά δεν έχει σχέση μόνο με την Τσεχία, έτσι, δεν ήταν ο πρώτος σταθμός της ζωής σου. Είναι και η Βουλγαρία, είναι πολλά πολλά πράγματα τα οποία τα έχουμε συζητήσει και σε παλιότερη εκπομπή και θα τα πούμε και σήμερα. Τασούλα μου, τι γίνεται εκεί, πώς είναι τα πράγματα? Τα πράγματα χειροτερεύουν λόγω της πανδημίας, τα κρούσματα ανεβαίνουν κάθε μέρα, έχουν κλείσει τα νοσοκομεία, τώρα γίνανε όλα νοσοκομεία COVID. Χειροτερεύει η κατάσταση. Υπάρχουν μέτρα, αλλά έχουμε τους εμβολιαστές, αντιεμβολιαστές. Α, το ίδιο παραμύθι και εκεί, ε? Ναι. Α, θα πεις ότι κάποιος τους οδηγεί, ξέρεις, όλα τα ίδια και όλοι αυτοί πάντα ανήκουν, ξέρεις, σε κάποια δεξιά κόμματα. Συγγνώμη που βάζω λίγο εδώ και τα δεξιά, αλλά έτσι είναι. Mm-hmm. Όταν 10.000 κόσμος βγαίνει για να διαμαρτυρηθεί γιατί να φοράμε μάσκες και δεν θέλουμε εμβόλια και δεν διαμαρτυρείται για την ακρίβεια που δεν την αντέχουμε πια. Ναι. Οπότε λες ότι υπάρχουν κάποιες οργανώσεις και κάποια κόμματα και κάποιες ακραίες στάσεις πίσω από όλη αυτή την ιστορία, έτσι? Ναι, εκεί. Είναι ακραίες στάσεις, είναι από ακραία κόμματα και από κόμματα που δεν έχουν μπει τώρα στις τελευταίες εκλογές, που δεν μπήκανε στην Βουλή. Στη Βουλή. Ναι, λοιπόν, να πούμε ότι μεταξύ άλλων η Τασούλα Ζησάκη Χίλη είναι και συγγραφέας. Και βέβαια εκείνο που θέλω να κουβεντιάσουμε, για να μην πλατιάζουμε και ξεφύγουμε από το θέμα μας, θέλουμε σήμερα να παρουσιάσουμε έναν πραγματικά
διαφορετικό, ξεχωριστό άνθρωπο που πέρασε μέσα από τη ζωή του πάρα πολλά μηνύματα. Είχες την τύχη να τον γνωρίζεις και εγώ θέλω να πω ότι όχι μόνο τον γνώριζα, αλλά ουσιαστικά ήμασταν και πολύ, πολύ κλειστοί λόγω του ότι η κόρη του, η Έφη Λέκα, είναι κουμπάρα μου, μαζί με τον σύζυγό της τον Πανίκο έχουν βαφτίσει το μεγάλο μου γιο τον Γιώργο. Τον Κώστα Λέκα τον έζησα δηλαδή από κοντά, εσύ όμως τον έζησες σε αποστάσεως, αλλά έχεις μάθει τα πάντα για εκείνον, γιατί είσαι ο μοναδικός άνθρωπος που μπόρεσε και του πήρε μια συνέντευξη, όπου ουσιαστικά σου εξιστόρησε, σου αφηγήθηκε όλη τη ζωή, πώς γεννήθηκε στην Αμερική μικρός, πώς έφυγε με τον πατέρα του. Και διαβάζω μέσα από το περιοδικό της ελληνικής κοινότητας, το περιοδικό Καλημέρα, την συνέντευξη αυτή, όπου θα πω έτσι μερικές γραμμές για να μπούμε και στο νόημα και στο πνεύμα των εποχών. Ο πατέρας μου μετανάστευσε στην Αμερική το 1910, λέει ο Κώστας Λέκας. Η μητέρα μου πήγε στην Αμερική το 14 μαζί με τον πρώτο της γιο, δηλαδή τον μεγαλύτερο αδερφό μου, που τότε ήταν 2,5 χρονών. Το 15 η μητέρα μου απόκτησε το δεύτερο γιο της, το 17 το τρίτο και το 19 απόκτησε δίδυμα εμένα και την αδερφή μου, τον Κωνσταντίνο και την Ελένη. Την Ελένη. Όταν είναι η κόρη του. Εκείνο τον καιρό αρχίσανε να εμφανίζονται και τα πρώτα σημάδια, δείγματα ότι ερχόταν οικονομική κρίση. Αμερική μιλάμε τώρα, δεκαετία του 10 προς το τέλος της δεκαετίας του 10, δηλαδή οδεύουμε προς το 20. Ο πατέρας μου άρχισε να δυσκολεύεται να ανταποκριθεί οικονομικά στην εφταμελή οικογένειά του και γι' αυτό αποφάσισε, μεγάλο λάθος, λέει ο Κώστας Λέκας, το 1921 να μας στείλει όλη την οικογένεια στην Ελλάδα. Ο πατέρας μου κατάγεται από τη Λακεδαιμονία Σπάρτης και από εκεί πήγε στην επαρχία, στο Γήθιο Μάνης. Εγώ ήμουν ανήπιο και δεν θυμάμαι τίποτα, ούτε και πότε γνώρισα τον πατέρα μου, μόνο από φωτογραφία τον ξέρω, διότι όταν φύγαμε ήμουνα 2 ετών και το 1945 μάθαμε ότι ο πατέρας μου σκοτώθηκε σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα στην Αμερική, στο New Jersey. Αργότερα μάθαμε ότι ήταν μέλος της ΑΧΕΠΑ, μιας ακραίας θρησκευτικής οργάνωσης των Ελλήνων της Αμερικής, λέει ο Κώστας Λέκας. Πάμε τώρα στην αφήγηση εκείνη, να μας πεις εσύ τι θυμάσαι, πώς σου εξιστορούσε σιγά σιγά τη ζωή του και πώς συναντήθηκες πρώτη φορά με αυτόν τον άνθρωπο και τι ένιωσες γνωρίζοντας έναν άνθρωπο που είχε κάνει σημαία την ιδεολογία του στην πατρίδα του καπιταλισμού, δηλαδή παρέμεινε αγωνιστής, ιδεολόγος, κομμουνιστής σε μια χώρα που ουσιαστικά κυνηγήθηκαν όλοι όσοι είχαν αυτή την ιδεολογία. Τυχαία έγιναν όλα. Εγώ είχα δει στο ριζοσπάστη μια φωτογραφία του με τον αδερφό του που είναι στον Ελλάς. Και μου έκανε μεγάλη εντύπωση αυτά που λες και εσύ. Κάποιος που ζει στην Αμερική είχε πάρει μέρος στον Ελλάς. Και έτσι το έβαλα στο Καλημέρα και στέλνουμε παντού το περιοδικό σε Ελλάδα, Αμερική κτλ. Αλλά δεν τον ήξερα. Και κάποιος που είχε διαβάσει, ο Καλόγερος Νίκος από τη Θεσσαλονίκη, που το διάβασε και το έστειλε στην Αμερική, στον Λέκα. Αμέσως επικοινώνησε μαζί μου με επιστολή, και όχι μόνο με επιστολή, αλλά και ένα χρηματικό ποσό για να βοηθήσει το Καλημέρα. Ούτε ζητήσαμε βοήθεια βέβαια. Ήταν άνθρωπος που δεν κρατούσε τίποτα για τον εαυτό του και σε κάτι που πίστευε και οικονομικά βοηθούσε. Ναι. Και έτσι επικοινωνήσαμε. Θέλω να μου πεις αυτή η πρώτη επιστολή πόσο καλογραμμένη ήταν, δηλαδή χαρακτήριζε τον κύριο Λέκα, τον Κώστα Λέκα, η ευγένεια. Ναι. Ήταν ένας άνθρωπος ωραίος, ευθυτενής, καλοντημένος, καθαρός, καλοσυνάτος, όμορφος. Και νομίζω ότι θα βγει και αυτό, θα το κατάλαβες και μέσα από την αλληλογραφία σας, το πρώτο γράμμα. Θέλεις να σου το διαβάσω? Αμέ, μόνο. Λοιπόν, γράφτηκε τις 14 Οκτωβρίου 2013. Προς τα Σούλα Ζησάκη, αγαπητή συντρόφισσα. Έλαβα το περιοδικό σας μέσω του συντρόφου Νίκου Καλόγερου. Σας συγχαίρω για το αξιόλογο περιεχόμενο του και για τις προσπάθειες σας να κρατήσετε ζωντανή τη μνήμη του λαού μας που πάλεψε για τις πανανθρώπινες αξίες της ελευθεριάς, της εθνικής ανεξαρτησίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της λαϊκής κυριαρχίας. Είστε άξιοι απόγονοι του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Η σημερινή κατάσταση στην πατρίδα μας και ευρύτερα στον κόσμο
επιβάλλει την ανασυγκρότηση των δυνάμειών μας και του διεθνούς κομμουνιστικού κινήματος. Παραμένουμε πάντα ενωμένοι και μαχητές υψηλών στόχων, δίνοντας αποφασιστική απάντηση στο απάνθρωπο πρόσωπο του καπιταλισμού και στις αιμοσταγείς πρακτικές του ιμπεριαλισμού. Επιθυμούσα να μου αποστέλλετε το περιοδικό σας, ώστε να ενημερώνομαι για το αξιέπαινο έργο και τις δραστηριότητές σας. Εκ μέρους της θέσης φίλων του ΚΚΕ Νέα Υόρκης, στέλνω θερμούς αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όλα τα μέλη της θέσης φίλων και οπαδών του ΚΚΕ στην Τσεχία και της ελληνικής κοινότητας Πράγας. Με πατριωτικούς χαιρετισμούς, ο σύντροφος Κώστας Σλέκας. Η επιταγή είναι μία συμβολή προσφορά για την έκδοση του περιοδικού σας. Αν μπορείτε, επικοινωνήστε μαζί μου για να συζητήσουμε τρόπους συνεργασίας των δύο λεσχών φίλων και οπαδών του τιμημένου ΚΚΕ. Δεν κλαις. Τι να πω τώρα, είναι συγκλονιστικό το ότι σου μιλάει με τέτοια θερμότητα και αγάπη, λες και σε γνωρίζει. Σε γνωρίζει προφανώς, γιατί ο καθένας έχοντας μέσα από τη δράση του διαισθάνεται πράγματα, αλλά και το ποσό αυτό, το συμβολικό προφανώς που εστάλει, το έστειλε σε έναν άνθρωπο με τον οποίο δεν είχε ξαναεπικοινωνήσει. Είναι η πρώτη φορά που επικοινωνεί και ταυτόχρονα λέει εμείς είμαστε εδώ, εγώ τέλος πάντων, για να βοηθήσω όσο περισσότερο γίνεται να συνεχιστεί η πορεία του περιοδικού. Να κάνουμε μία μικρή έτσι παρένθεση και να πούμε δύο πραγματάκια για το περιοδικό, γιατί όντως είναι ακριβώς έτσι όπως το περιγράφει ο Κώστας Λέκας. Είναι μία πραγματικά μοναδική, ξεχωριστή, διαφορετική και αξιόλογη προσπάθεια, έτσι, το καλημέρα. Είναι για δύο λόγους. Πρώτα, είναι το μόνο περιοδικό στα ελληνικά στην Τσεχία. Και δεύτερο, πέρασε το περιοδικό δύσκολες στιγμές. Ξεκίνησε χωρίς ούτε ένα φράγκο, με 8 σελίδες, μετά γίνανε 16 και φτάσαμε μέχρι τις 32. Και μέχρι που βέβαια μας βοήθησε όχι μόνο εμάς, αλλά ξεκίνησε ένα project από το Υπουργείο Πολιτισμού, οι μειονότητες στην Τσεχία να βγάζουν περιοδικό. Τώρα μπορείς να φανταστείς, το περιοδικό το δικό μας αφορά εμάς, την ιστορία μας και τα λοιπά. Είχαμε και μερικά επεισόδια με μερικούς να πηγαίνουν στο Υπουργείο και να λένε να σταματήσει το περιοδικό γιατί είναι κομμουνιστικό και τα λοιπά. Καλά, όμως, η ιστορία του ελληνισμού όμως εκεί πέρα δεν ήταν άμεσα συνυφασμένη με όλη... τις αλλαγές που γίνανε και τα λοιπά, υπάρχουν και αυτοί που βολευτήκανε κάπως αλλιώς. Υπάρχουν όμως και αυτοί που μείνανε, που σέβονται την ιστορία και ακολουθούν την ιστορία των γονιών, των παππούδων κλπ. Από εκεί και πέρα βέβαια έγινε και σε μία φάση προσέξανε όλα τα... προσέξανε, λίγο λογοκρισία έγινε σε όλα τα περιοδικά και το μόνο περιοδικό που πήρε έπαιρνο ήταν το δικό μου. Το μη λογοκριμένο. Εγώ περίμενα να μας κλείσουν κιόλας, αλλά για ποιο λόγο? Διότι γράφουμε την ιστορία μας. Δεν μπορούμε να γράψουμε κάτι άλλο, αφού αυτή είναι η ιστορία μας. Και όταν γράφουμε για την ιστορία μας, γίνεται με μελέτη. Δεν γίνεται έτσι, άγιε τώρα, μία νοσταλγία κτλ. Και να μαθαίνουν και οι νέες γενιές, γιατί πια πάμε για τέταρτη γενιά εδώ Ελλήνων. Αυτό είναι το περιοδικό, περιγράφει τις εκδηλώσεις και τα λοιπά. Το πρώτο μέρος είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ο κόσμος μαθαίνει, γιατί δεν είμαστε όλοι στην Πράγα, το στέλνουμε παντού. Ο κόσμος μαθαίνει για μας τι κάνουμε και εμείς μαθαίνουμε από άλλους, βέβαια από άλλες χώρες, το πώς λειτουργούν και τα λοιπά. Μάλιστα. Λοιπόν, Τασούλα Ζησάκη Χίλι, κυρίως το Ζησάκη θέλω να μου πεις τώρα, έτσι, προφανώς υπάρχει κάποια καταγωγή από την Κρήτη, υποπτεύομαι. Όχι. Όχι, λάθος. Φρακιώτες είμαστε. Όμως, οι γονείς μου είναι από την Ανατολική Θράκη, από το χωριό Μικρό Ζαλούφι.
Μάλιστα. Είναι από την άλλη πλευρά των Πετράδων βασικά και με την μικρασιάτικη καταστροφή και ανταλλαγή πληθυσμών περάσαμε στον Εύρο. Ναι. Οι γονείς μου γεννηθήκανε στην Τουρκία. Όταν πήγα στην Κρήτη, θυμώσανε οι κριτικοί και μου είπανε από πού ως πού θα είσαι Θρακιώτισσα. Κριτικιά είσαι και να το ξέρεις αυτό. Γιατί πολλοί Ζησάκηδες, περισσότεροι, είναι στην Κρήτη. Ναι, είδες το όνομα τώρα παραπέμπει εκεί και εγώ σε ρώτησα, δεν ήξερα ακριβώς την ιστορία. Και είναι ωραίο που μας το λες και βέβαια θέλω να μας πεις, μιας και πιάσαμε έτσι την κουβέντα για αυτό, πριν περάσουμε πάλι στον Κώστα Λέκα, στον οποίο και είναι αφιερωμένη η εκπομπή μας σήμερα, έτσι λίγο το τρίγωνο Ρουμανίας, Βουλγαρίας, Τσεχίας να μας πεις, της δικής σου ζωής και οικογένειας. Το τρίγωνο είναι πολύ πιο μεγάλο. Είναι τετράγωνο και πεντάγωνο. Θα μπορούσα να στείλω τα πολύ ειλικρινά μα και πολύ βαθιά συλληπιτήρια στην οικογένεια του Κώστα, αν μας ακούνε στην Αμερική. Φυσικά, φυσικά. Στην Έφη, στον Πανίκο, Πανίκος, είναι Κύπριος ο Πανίκος. Βέβαια. Ναι. Όχι μόνο λυπήθηκα και δάκρυσα, αλλά είναι και υπερήφανη. Είναι τιμή μου που γνώρισα τον Κώστα και να το ξέρω αυτό. Τον αγάπησα, τον σεβάστηκα και θέλω να είναι παράδειγμα στη ζωή μου. Θα σου μη βάλω τα κλάματα τώρα. Ακούμε ναι. Όλοι. Λοιπόν, το τρίγωνο. Εγώ γεννήθηκα στη Ρουμανία από γονείς μαχητές του Δημοκρατικού Στρατού. Ο πατέρας μου ήταν βαριά τραυματίας στην μάχη της Φλόρινας και από εκεί τον πήγανε στην Ουγγαρία όπου αποθεραπεύτηκε όσο μπορούσε γιατί είχε μεγάλη αναπηρία. Η μάνα μου πέρασε στη Ρουμανία και το 1954 με την επανένωση οικογενειών οι αδερφές μου ήταν στη Βουλγαρία, τις οποίες είχε ο ίδιος ο πατέρας μου μαζί με αυτή την αποστολή μεταφέρει στη Βουλγαρία για να γλιτώσουν από τη λέλαπα του πολέμου και, και τα νύχια της Φρυδερίκης, η οποία στον Εύρο από σπίτι σε σπίτι μάζευε τα παιδιά των κομμουνιστών. Λοιπόν, από εκεί πήγαμε Βουλγαρία, εκεί σπούδασα, εκεί μεγάλωσα, εκεί σπούδασα, παντρεύτηκα εκεί και πήγα στην Αγγλία. Τώρα άνοιξε το τρίγωνο λιγάκι. Έχει γίνει πεντάγωνο ήδη με Ουγγαρία και, και Αγγλία. Και από την Αγγλία με τον σύζυγό μου πήγαμε Αφρική όπου διδάσκαμε με το Βρετανικό Συμβούλιο Αγγλικά σε πανεπιστήμια. Από εκεί επιστρέψαμε στην Αγγλία και κάναμε κι άλλες μεταπτυχιακές σπούδες στην εφαρμοσμένη γλωσσολογία. Από εκεί πήγαμε στο Κατάρ, ανοίγει. Στο Κατάρ 9 χρόνια, από εκεί στην Κύπρο 1 χρόνο. Και το 1991 θέλανε καθηγητές για την Τσεχία όταν γίνανε οι αλλαγές εδώ στα προγράμματα αγγλικών και έτσι ήρθαμε στο Πολυτεχνείο της Πράγας και από τότε είμαστε εκεί. Καλά, εγώ πήρα σύνταξη, αλλά εξετάζω ακόμα φοιτητές, έχω μερικά μαθήματα. Λέει ο Κώστας Λέκας τώρα στη συνέντευξή του σε σένα. Στην Ελλάδα περάσαμε πολύ δύσκολα, αν και ο πατέρας μας κάθε μήνα μας έστελνε επιταγή. Σύντομα φάνηκε ότι με την οικονομική κρίση του 1929 ο πατέρας μου αδυνατούσε να στείλει αυτό που χρειαζόταν για να μας συντηρήσει. Δηλαδή αντί για 100 δολάρια το μήνα μας έστελνε 25 δολάρια, ας πούμε. Ναι, μας έστειλε στην Ελλάδα χωρίς να υπάρχουν οικονομικές προϋποθέσεις για την οικογένειά μας. Δεν είχε ούτε μεγάλη κτηματική περιουσία. Τίποτα. Περάσαμε πολύ άσχημα στην Ελλάδα. Η εποχή τότε ήταν τέτοια που ανέκοψε και τη μόρφωσή μας, διότι μόνο ένας πλούσιος μπορούσε να μορφωθεί, ενώ εμείς οι φτωχοί δεν μπορούσαμε να πάμε σε ανώτερα μορφωτικά ιδρύματα. Αυτή ήταν η μεγάλη αδικία του συστήματος για τη λαϊκή τάξη, λέει ο Κώστας Λέκας. Το 1940 άρχισε ο Ελληνοϊταλικός πόλεμος που μας κήρυξε η Ιταλία. Εγώ δεν επιστατεύτηκα, διότι ενώ όλα τα αδέρφια μου δηλώθηκαν στα διάφορα διοικητικά γραφεία, όπως και στο στρατολογικό, εγώ έμεινα δήλωτος. Χάθηκε και το πιστοποιητικό γέννησης και έτσι δεν ήμουνα πουθενά γραμμένος.
Γι' αυτό και δεν υπηρέτησα, εάν και έπρεπε να υπηρετήσω τη θητεία μου. Μετά τα γεγονότα, τα γνωρίζουμε, μπήκαν οι Γερμανοί και οι Βούλγαροι και ζήσαμε αυτή την άσχημη εποχή της τριπλής κατοχής. Είναι αλήθεια ότι η δική μας περιοχή είναι ένας θησαυρός πολλών γεωργικών προϊόντων και έτσι εμείς στερηθήκαμε μόνο το ψωμί. Είχαμε λάδι, είχαμε το περιβόλι μας. Αλλά στερηθήκαμε το πιο σημαντικό, την ελευθερία μας. Mm. Λοιπόν, mm-hmm. μετά αρχίζει να σου εξιστορεί την ιστορία το πώς μπήκε στο ΕΑΜ αρχικά, στο ΕΑΜ και στη συνέχεια στον ΕΛΑΣ. Θα έλεγα με ένα τραγούδι έτσι της Μαρίας Δημητριάδη και της Αφροδίτης Μάνου να πάρουμε μια ανάσα, να μπούμε και καλύτερα στο κλίμα. Και είναι και, αν θυμάμαι καλά, ντόπιο τραγούδι, δηλαδή για τα συγκεκριμένα εκείνα μέρη. Για πάμε. Mm-hmm. Τον Κώστα Λέκα, πώς έγινε στη Λεμεσό, έτσι, πριν από 6 χρόνια. Ναι, ναι, το 14. Ο Κώστας, τηλεφωνηθήκαμε πολλές φορές, τον έπαιρνα τηλέφωνο, με έπαιρνε τηλέφωνο και μου λέει, κοίταξε να δεις, θέλω να σε καλέσω να έρθεις στο Brooklyn, στη Νέα Υόρκη. Θα μείνεις στο σπίτι μου και έχουμε τόσα πολλά να πούμε. Και εγώ του είπα, εγώ Brooklyn York, μποϊκοτάρω την Αμερική. Και μου λέει, καλά στο σπίτι μου θα έρθεις, δεν θα πας στην Αμερική. και του είπα ότι εγώ βασικά πηγαίνω στην Κύπρο και λέει, α, να κανονίσουμε τότε αυτό το Πάσχα να πάμε στην Κύπρο. Και ενώ δεν το είχα στο πλάνο μου, λέω στον άντρα μου, Πάσχα μόνος σου, εγώ φεύγω, πάω Κύπρο. Και έτσι την επόμενη μέρα αμέσως, δηλαδή μέχρι να ξεκουραστούν αυτοί και εγώ, αυτή εννοώ γιατί ήρθε με την οικογένειά κόρη του και με τον γαμπρό του, ναι. Αμέσως οργάνωσα εγώ την επόμενη μέρα να συναντηθεί με αντιστασιακούς Κύπριους που πήραν μέρος στο Δημοκρατικό Στρατό και στον Ελλάς, ναι. Και αυτοί στα 90 τους. Με δημοσιογράφους, με τον τότε το γραμματέα του Ακέλ. Το γραμματέα. Mayor of Cyprus. Το δήμαρχο της Λεμεσού. Το δήμαρχο της Λεμεσού. Και όλοι ήρθανε. Οι φίλοι μου ετοίμασε, ξέρεις, να τσιμπήσουμε κάτι. Εγώ δεν είμαι πολύ καλή στο μαγείρεμα. και καθίσαμε, τα είπαμε, του έδειξα μερικά βιβλία από την πολιτική προσφυγιά που έχουμε, της Ουγγαρίας κτλ. Και αντί να συζητάμε τον κόσμο, λέει, μισό λεπτό, εγώ θέλω να δω εδώ τι γίνεται με την Δασούλα. Και εγώ του είπα, δεν πειράζει, μίλαμε τους άλλους, όλοι ήμασταν, ξέρεις, ένας άνθρωπος σαν να τον ξέραμε χρόνια και χρονάκια, όχι μόνο εγώ, ναι. Και όλοι οι άλλοι. Την επόμενη μέρα ήταν να πάνε κάπου, να γιορτάσουν Πάσχα. Και λέει στην κόρη του και στον γαμπρό του, εσείς πηγαίνετε, εμένα θα με πάτε στην Δασούλα. Και έτσι είχαμε ολόκληρη την ημέρα να συζητήσουμε και όταν του είπα, σε έχω σαν πατέρα, διότι ο πατέρας μου γεννήθηκε το 19, αλλά δυστυχώς έφυγε από τη ζωή νωρίς, αλλά γεννήθηκε το 19 και μου λέει, πότε το 19, λέω τον Μάιο. Εγώ λέει τον Ιούλιο. Ναι. Δεν τσαντίστηκε εκεί που τον είπες πατέρας, γιατί ήταν πάντα έτσι κομψότατος. Έτσι. Καλά, τώρα τι να σου πω. Ξέρεις τώρα πώς το λέω. Ναι, όχι, είχε ντυθεί έτσι με πολύ με το σακάκι ωραίο. Του, φορούσε και τη Ρεπούμπλικα έτσι. Πάντα, το, πάντα, κύριος. Ομορφάντρας. Που τον είπα σαν πατέρα, τον είπα, δεν είπα. Ναι, 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 όχι, για την πλάκα, γιατί ήταν και χωραντατζής έτσι. Του άρεσε να κάνει χιούμορ. Γι' αυτό το λέω. Μου έλεγε μόνο. Εγώ είμαι ακόμα παλικάρι, μου είπε. Μόνο λίγο δεν ακούω, γι' αυτό φώναζε λιγάκι όταν μιλάμε. Όχι, ήταν, είχαμε πολύ χρόνο για να μιλήσουμε, να συζητήσουμε, αλλά δεν ήταν να μιλήσει μόνο για τον εαυτό του. Ξέρεις, πολλές διακοπές για να με ρωτήσει, πες μου για σένα, πες μου για τους γονείς σου. Δηλαδή, μία ανταλλαγή αυτός. Και εγώ του λέω, στάσου, εσύ μου παίρνει συνέντευξη εγώ εσένα. Αυτό ακριβώς, ενώ του έπαιρνε συνέντευξη είχε γυρίσει ο τροχός ανάποδα.
Στο Μπρούκλιν λοιπόν, όταν έγινε 100 ετών, η κόρη του, η Έφη, και οι δικοί του άνθρωποι, του έκαναν μια πολύ μεγάλη γιορτή. Μαζεύτηκαν όλοι οι φίλοι, συγχωριανοί και συντοπίτες, αλλά και άλλοι ομογενείς εκεί στο Μπρούκλιν. Και ο Κώστας Λέκας έριξε, τώρα εγώ έλειπα, δεν ήμουν εκεί, αλλά μου είπαν ότι έριξε ένα ζεϊμπέκικο και ένα χασαποσέρβικο που έμεινε στην ιστορία. 100 ετών, σαν νεαρό παιδί. Ναι, σαν ναι. νεαρό παιδί. Λέει λοιπόν τώρα. Φωτογραφία. Ναι, ναι, είναι από τις πολύ ξεχωριστές βραδιές που έχουν μείνει και εκεί για την Ομογένεια, γιατί ήταν πολύ αγαπητός και μάλιστα ήταν τόσο αγαπητός που, γιατί εκεί καταλαβαίνεις τώρα στην Αμερική είναι πολλοί άνθρωποι οι οποίοι ιδεολογικά δεν τέριαζαν καθόλου με τον Κώστα Πουλέκα, αλλά ήταν τόσο αγαπητός που περνούσε μέσα από τα μηνύματά του όλα αυτά τα οποία ήθελε να τους μεταδώσει, να τους πει για τη ζωή του, για την ιστορία που βίωσε. Και τα παίρναγε με τόσο ωραίο τρόπο που άκουγαν και ποτέ δεν είχε έρθει κάποιος σε αντιπαράθεση μαζί του να του πει τι είναι αυτά που λες, ή να τον βρει ή να τον επιθετεί έτσι φραστικά. Τον αγαπούσαν όλοι ανεξαρτήτων πολιτικών ιδεολογιών. Ναι, λέει λοιπόν. Γιατί δεν ήταν και δεν μιλούσε με σλόγγαν. Τα έλεγε στα ράτα, τα έλεγε για τον κόσμο, δεν τα έλεγε θεωρητικά. Ήταν η ζωή του, ήταν ο ίδιος μέσα σε αυτά. Και μιλούσε με τον κόσμο πολύ απλά. Ναι. Λέει λοιπόν, πολύ βασικό. Λέει λοιπόν στη συνέντευξη, στο ΕΑΜΕΛΑΣ, εμείς οι κομμουνιστές έχουμε ένα χαρακτηριστικό, να μένουμε πάντα γέροχοι σε οποιοδήποτε πρόβλημα, οποιαδήποτε δυσκολία. Το Νοέμβριο του 1941 όλα τα αδέρφια οργανωθήκαμε στο ΕΑΜ. Δεν υπακούσαμε στο διάταγμα των Γερμανών, το οποίο έλεγε ότι όσοι ήταν ξένοι υπήκοοι να δώσουν το παρόν τους στις αρχές. Εδώ να σημειώσουμε ότι είχε αμερικάνικο διαβατήριο, ήταν Αμερικανός πολίτης, έτσι. Αυτούς που παρουσιάστηκαν τους συλλάμβαναν και τους στέλνανε στα εργοστάσια της Γερμανίας. Εμείς φύγαμε στο χωριό της μητέρας μου, στην Άρνα, το οποίο βρισκόταν σε ύψος 1000 μέτρων στον Ταΐγετο, εκεί που ήταν και η έδρα του Αντάρτικου. Εκεί επιστατεύθηκα στον ΕΛΑΣ. Για μένα ήταν μεγάλη χαρά, βέβαια, να εκδικηθώ τους τυράννους, όχι μόνο τους ξένους, αλλά και τους ντόπιους. Δυστυχώς είχαμε πάρα πολλούς Έλληνες, εθνοπροδότες, που συνεργάστηκαν με τους Γερμανούς. Αυτοί ήταν πιο σκληροί και από τους Γερμανούς. Στον Ελλάς ήμουν ένοπλος 2,5 χρόνια. Πήρα μέρος σε 22 μάχες και ευτυχώς με ούτε μία γρατζουνιά. Και έτσι επέστρεψα στο χωριό μου σώος και αυλαβής. Αλλά τι είχε μείνει από το σπίτι μας? Το Σεπτέμβριο του 1943 οι εθνοπροδότες κάψαν το σπίτι μας στο χωριό Αιγές Γηθίου. Είχε μείνει μόνο ένα μέρος της κουζίνας όπου έμεινε η μητέρα μας με την αδερφή μου. Μετά ήρθαν τα δύσκολα. Μετά τη συμφωνία της Βάρκιζας παραδώσαμε τα όπλα. Λοιπόν, από εκεί και ύστερα ήρθε η άλλη σκληρή κατοχή στη χώρα μας, αυτή των Άγγλων και των Αμερικανών. Άρχισαν να μας κυνηγούν όλους. Φύγαμε κυνηγημένοι από τα σπίτια μας και μέναμε σαν αγρίμια, στα δάση μέσα. Μία μέρα κατέβηκα κρυφά στο χωριό και πήγα στο σπίτι να πιω ένα θεραπευτικό τσάι, διότι έπασχα από τις αμυγδαλές μου. Με πρόδωσε ένας που με είδε, ένα κάθαρμα από το χωριό μας, στη χωροφυλακή του χωριού. Και έτσι πιάστηκα και έκανα ένα χρόνο φυλάκιση στις φυλακές του Γηθίου. Ήμασταν 480 άτομα στη φυλακή, αυτή που ήταν για 34 άτομα. Κοιμόμασταν στο πλευρό, στις σκάλες, παντού για να χωρέσουμε και στη φυλακή ήμασταν όμως οργανωμένοι. Εμείς οι κομμουνιστές έχουμε ένα χαρακτηριστικό, να μένουμε πάντα γέροχοι σε οποιαδήποτε δυσκολία. Με τον νόμο του Σοφούλη για την αποσυμφόρηση των φυλακών άρχισαν να φεύγουν οι φυλακισμένοι. Εμένα κανένας δεν με φώναξε, διότι ενώ όλοι είχαν ένταλμα συλλήψεως και δικογραφία, για μένα αυτά δεν υπήρχαν, όπως μου είπαν όταν ρώτησα μια επιτροπή γιατί εγώ δεν βγαίνω από τη φυλακή. Όπως σου είπα, εγώ ήμουν υπήκοος της Αμερικής, αφού είχα γεννηθεί εκεί, στο Elizabeth του New Jersey το 1919. Η επιτροπή μου είπε να κάνουμε μια επιστολή στην Αμερικανική Πρεσβεία. Η Αμερικανική Πρεσβεία έστειλε κάποιον στο Γήθιο για να δει γιατί ένας Αμερικανός υπήκοος είναι στη φυλακή. Ο εισαγγελέας, μπορώ να πω ότι ήταν καλός άνθρωπος, λεγόταν Παύλος Δελαπόρτας. Ήρθε και ρώτησε τον διευθυντή των φυλακών. Αυτός ήταν ο ανακριτής που με φυλάκισε και σύντομα είχε γίνει και διευθυντής, λεγόταν Βιτσιλογιάννης Νικόλαος, γιατί με φυλάκισε χωρίς ένταλμα και δικογραφία και πώς φυλάκισε έναν Αμερικανό υπήκο. Η απάντηση του διευθυντή ήταν ότι μάλλον το ένταλμα και η δικογραφία θα πήγαν στο ναύπλιο. Τότε ο εισαγγελέας μου είπε ότι από την επόμενη μέρα είμαι ελεύθερος. Και αρχίζει μετά όλη αυτή η ιστορία και το ταξίδι. Και θέλουμε εσύ να μας πεις πώς σου περιέγραψε πλέον τα δύσκολα χρόνια που ήρθαν μετά τη συμφωνία της Βάρκιζας και το φεβιό για την Αμερική πλέον, όπου εκεί έστησε μια καινούργια ζωή από το μηδέν πραγματικά ο Κώστας Λέκας. Αφού πήγανε Αθήνα, συνάντησε την κοπέλα που αραβωνιάστηκε και πάλι σε
Δεν μπορέσαν να παντρευτούν. Παντρευτήκανε στην Θεσσαλονίκη. Πήγανε στη Θεσσαλονίκη όπου ήταν και τα αδέρφια του. Και εκεί οι διωγμοί, από μια δουλειά στην άλλη το διώχνανε. Στο τέλος δούλεψε για λίγο, κάποιος τον είχε πάρει και προστατεύσει από την ασφάλεια η οποία τον παρακολουθούσε παντού όταν ανέβαινε στο λεωφορείο. Έμενε, πάλι, στην Άνω, έμενε στην Άνω Τούμπα που τη λέγανε τότε Μικρή Μόσχα, έτσι, ναι, γιατί... Ναι, ναι, mm-hmm. Στην Άνω η Μικρή Μόσχα. Δεν υπήρχαν, υπήρχε πάρα πολύ, και εκεί υπήρχε φτώχεια. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος, δεν ξέρω, μόνο όταν πήγε στην Αμερική προς το τέλος της ζωής του και αυτό που μπόρεσε να καλυτερέψει, να βελτιώσει τη ζωή του, τα έδινε πάντα σε διάφορες οργανώσεις. Έτσι είχε μάθει να ζει, ναι. Στο Δημοκρατικό Στρατό δεν πήρε μέρος, όμως εδώ, κοίταξε, είναι οι αληθινοί κομμουνιστές, θέλω να πω, και αυτοί που είναι μέσα από τον αληθινό αγώνα, ο πατέρας μου ήταν έτσι, δεν μιλάνε. Όταν είναι κάτι μυστικό και χίλια χρόνια να περάσουν, είναι μυστικό. Και το ρωτώ εγώ, καλά, δεν ήσουν στην, να πούμε, όπλα, δεν ήσουν στο... Δεν βοηθούσε στο Δημοκρατικό Στρατό, καλά δεν πήγε στο βουνό. Και λέει, αυτά δεν λέγονται. Και εκεί τελείωσε η συζήτηση, το οποίο εγώ υποψιάστηκα. Δεν μπορεί ένας τέτοιος άνθρωπος να μην πάρει μέρος και στο Δημοκρατικό Στρατό με κάποιο, με παράνομη δουλειά κτλ. Εδώ δεν μίλησε, γιατί είναι μυστικό. Και θα το πήρε και μαζί του, μπορεί να το είπε στην οικογένεια του. Ναι. Άμα ήταν μυστικό, έτσι θα μένει και να το έχει πει. Έτσι, ναι, θα μένει. Εμάς οι γονείς μας κρύβανε το κομματικό βιβλιάριο τους και τι δεν κάναμε όταν φύγανε από τη ζωή για να το βρούμε. Ήταν τόσο κρυφό το πράγμα. Ναι, φαντάζομαι. Ναι. Οπότε άλλη πάστα ήταν αυτή η ανθρώπου, δεν είναι σαν και εμάς. Ναι. Δούλεψε εκεί, αλλά η ζωή του έγινε και εκεί ανυπόφερη, γιατί τον είχαν επακελώσει, όχι τον είχαν, αυτά τα είχαν στείλει από την Πελοπόννησο ακόμη και αποφάσισε ότι και αυτός πρέπει να φύγει, να πάει στην Αμερική. Ναι. Και εκεί όμως, από ό,τι σου περιγράφεις στη συνέντευξη, μόνο ρόδινα ήταν τα πράγματα λόγω της ιδεολογικής του θέσης και τοποθέτησης και του αγώνα. Στην Αμερική. Ναι, βέβαια. Δεν ήταν, ναι. Σου περιγράφει λοιπόν. Και έτσι το Φεβρουάριο του 1954 αναχωρήσαμε για την Αμερική με υπεροκεάνιο πλοίο από τον Πειραιά, το λεγόμενο Νέα Ελλάς, το οποίο ήταν γαϊδούρι και όχι πλοίο. Κάναμε 17 μέρες να φτάσουμε στο λιμάνι της Νέας Υόρκης με πολλές ταλαιπωρίες. Για μένα δεν υπάρχει χειρότερη, πιο άθλια πράξη από την προδοσία. Είναι ο τίτλος των επόμενων γραμμών που σου μεταφέρει ο Κώστας Λέκας. Δεν πέρασαν 6 μήνες και χτύπησε το κουδούνι του σπιτιού μας. Κατέβηκα κάτω και βλέπω 3 άνδρες. Ο ένας ήταν Γερμηνέας, Ιωαννίδης. Και μου λένε ότι σαν πατριώτης Αμερικανός πρέπει να ξέρω ότι στην Αμερική έχουν μπει πλέον πολλοί κομμουνιστές και πρέπει να τους πω τα ονόματα κομμουνιστών εάν τους ξέρω. Τους απάντησα ότι δεν ξέρω κανέναν, αλλά και να ήξερα δεν θα τους έλεγα τίποτα. Διότι για μένα δεν υπάρχει χειρότερη, πιο άθλια πράξη από την προδοσία. Και πρόσθεσα ότι είμαι ιδεολόγος. Έχω έρθει στην Αμερική για να δουλέψω τίμια και καθαρά, για να θρέψω την οικογένειά μου. Και εσείς δεν μπορείτε να ξεριζώσετε από μέσα μου αυτό που πιστεύω, για αυτό που αγωνίστηκα και ακόμα αγωνίζομαι. Δεν αγωνίζομαι ούτε για να σκοτώσω, μα ούτε για να κλέψω. Αγωνίζομαι για μια κοινωνία που θα ανταποκρίνεται πλούσια απέναντι στο λαό. Φύγανε λέγοντας ότι δεν θα με ξανανοχλήσουν, αφού είδαν ότι δεν υπάρχει φόβος να ανατινάξω το άγαλμα της ελευθερίας. Ναι, είχε και αυτό το χιούμορ. Ναι, μέσα, ναι, πολύ, πολύ, πολύ χιούμορ. Ναι. Έτσι. Και μετά ναι, αυτό σου λέει, δούλευε 72 ώρες για 32 δολάρια την εβδομάδα. Mm. Δύσκολα, δύσκολες καταστάσεις, έτσι. Μ' αρέσει με τον τρόπο που, και πολύ σοβαρά τα έλεγε, μαρτυρική σκλαβιά, αλλά σε 6 μήνες προβιβάστηκα, έγινα μικρός μάγειρας. Μικρός, ναι.
Από Λατζέρης προφανώς, έτσι ξεκινάει από την κλασική δουλειά που έκαναν πολλοί Έλληνες που πήγαν στην Αμερική, το πλήσιμο πιάτων και μετά προβιβάστηκε σε μικρός μάγειρας, έτσι. Ναι. Και η γυναίκα του που ήταν μοδίστρια έβγαζε περισσότερα λεφτά από τον ίδιο την εβδομάδα. Κάνανε πολλές οικονομίες και έφτασε εκεί που έφτασε. Δηλαδή ένα σπίτι έκανε η οικογένεια. Και το εστιατόριο του άνοιξε που ήταν και αυτό έτσι σημείο αναφοράς. Άνοιξε εστιατόριο, ήξερα να μαγειρεύω και έτσι μέσα σε 10 χρόνια από πιατάς, μικρός μάγειρας, σερβιτόρος, μπόρεσα και έκανα το επάγγελμα μου πετυχημένα γύρω από τα εστιατόρια. Λοιπόν, στα 62 του αποφάσισε φτάνει πια, γιατί κάτι άλλο έπρεπε να κάνει. Το 1971 πήρα πρόωρη σύνταξη, πούλησα το μαγαζί. Και από τότε, εδώ, προσοχή, και από τότε αφιέρωσα τη ζωή μου, ψυχή και σώματι, στις ιδέες μου, στα πιστεύω μου, στην ιδεολογία μου, στο κόμμα μου, στο ηρωικό και δοξασμένο κουκουέ. Και με ό,τι μπορώ, ό,τι μου περισσεύει, το προσφέρω στο κόμμα μου. Έχω ορκιστεί. Θα υπηρετήσω αυτό που πιστεύω. Και γι' αυτό έπραξα, πράττω και θα πράττω μέχρι το τέλος της ζωής μου. Εδώ, όπως μπορείς να φανταστείς, και οι δύο μας έπιασαν τα κλάματα από υπερηφάνεια, από συγκίνηση. Και σταματάμε εδώ την συνέντευξη. Και βέβαια πάντα σε όλη αυτή την συνομιλία που είχα μαζί του μου έλεγε... Όταν μπορείς και με ό,τι μπορείς, πάντα πρέπει να βοηθάμε το κόμμα μας, τους ανθρώπους που χρειάζονται βοήθεια και σε παρακαλώ, μου είπε, μην ξεχάσεις το σπίτι του αγωνιστή. Μάλιστα. Λοιπόν, μια μάνα, μια λεβέντισσα, να ακούσουμε ένα αντάρτικο του Μωριά και επανερχόμαστε. Πέτρα μάνα πέτρα, την πέτρα περπάτη, πέτρα την πέτρα περπάτη, λιθάρι το λιθάρι. Κιόλο μάνα κιόλο, του γιου της ελέγε, σε λέγε κι όλο του παραγένει. Στο μόμα να μστο μόνο δέντρι να μην πας, στο μόνο δέντρι να μην πας που γίνονται οι πολέμοι. Δεν την ακούσε και εκείνος δεν την ακούσε, στο μόνο δεν τρυπάει. Πέφτουν μάνα πέφτουν τα βόλια σα βροχή, πέφτουν τα βόλια σα βροχή κι οι σφαίρες σα χαλάζει. Προς μάναμ και προς τα πω μεσημέρο, και προς τα πω μεσημέρο ο καπετάνιος κράζει. Πάφτε παιδιά μου πάφτε, παιδιά μου τον πολέμο, πάφτε παιδιά μου τον πολέμο, να μετρηθεί τα σκέρι. Μετριούν, μάνα, μετριούν, δε
οι σκύλοι Γερμανοί. Μετριούνται σκυλοί Γερμανοί και λείπουνε 300. Μετριούμα να μετριούνται τα ανταρτοπούλα. Μετριούνται τα ανταρτοπούλα, λείπουν δυο παλικάρια. Είναι η εκπομπή «Ώρα Ελλάδα», στο μικρόφωνο Νικόλας Αγγελίδης, εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ για την Ομογένεια, και σήμερα παρουσιάζουμε έναν πολύ μεγάλο ομογενή που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή, τον Κώστα Λέκα. 102 ετών ο Κώστας, έτσι τα σούλα. Ναι, 102, το 19 γεννήθηκε. Λοιπόν, συζητάμε με την Τασούλα Ζησάκη Χίλη, που είναι η επικεφαλής της ελληνικής κοινότητας της Πράγας. Τη ζωή του Κώστα Λέκα, μιας και τον γνώρισε από κοντά, είχε την τύχη να τον γνωρίσει από κοντά, την εμπειρία της γνωριμίας αυτής μετά από πάρα πολλά χρόνια επικοινωνίας και με μια απόσταση που τους χωρίζει χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά. Εκείνη η πρώτη επαφή, εκεί που βρεθήκατε την πρώτη μέρα στη Λέμεσο και πρωτοαγκαλιαστήκατε έτσι, αυτό θέλω να μας περιγράψεις έτσι, αυτή την εικόνα, αυτή τη ζεστασιά της στιγμής. Κοίταξε, πρώτα ήταν η προετοιμασία. Τι μπορεί να φάει, γιατί τότε ήταν 94 χρόνο. Τι μπορεί να φάει ένας άνθρωπος. Εγώ περίμενα ένα γέρο, κατάλαβες. Και ετοίμασα έτσι να καθίσει, τώρα δεν ξέρω αν μπορείς, δεν έχεις δει τις φωτογραφίες, να καθίσει στην ειδική καρέκλα που είναι, ξέρεις, για γέρους και τα λοιπά. Μια ωραία πολυθρόνα έτσι που καθόταν γιατί... με το άσπρο, το ζακάρ, το... ναι. Το πουλόβερ. Ναι, ανοίγει, ξέρεις, αυτή η πολυθρόνα και μου λέει, όχι, εγώ θα καθίσω εδώ διότι είναι η δική σου πολυθρόνα. Κάθισε εκεί και στην αρχή ήμασταν τόσο, όταν είδαμε αυτόν τον τόσο ζωντανό άνθρωπο, τόσο νέον, τόσο νέα ψυχή, εμείς ήμασταν γέροι μπροστά του και με το πάθος που μιλούσε και δεν του ξέφευγε τίποτα. Τίποτα. Διάβγεια πλήρης, 1000%, ναι. Έτσι, και υψηλό δείκτη νοημοσύνης. Ναι. Δείχνει δεν άκουγε καλά, να δεις πως τα άκουγε πάρα πολύ καλά τα πάντα. Κόλπο είναι αυτό για να πιάνει, ήταν κόλπο για να πιάνει κάποια πράγματα. Λοιπόν. Ναι. Και ξέρεις, εγώ του έλεγα να σου βάλω λίγο κρασάκι, γιατί λέω δεν μπορώ να βάλω μόνος μου. Δηλαδή δεν ήθελε καμία περιποίηση, σαν το σπίτι του. Αλλά ξέρεις, για έναν άνθρωπο αυτής της ηλικίας, γιατί έχουμε και έναν άλλον αγωνιστή, που τον Πιονίδη, ο οποίος κάθεται στο βάθος αυτή τη φωτογραφία, συγγραφέας, αυτός ήταν και δημοσιογράφος του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, πήγαινε μέσω Βουλγαρίας, Κύπριος. Λοιπόν, και αυτός φαινόταν στα 90 του, αλλά πού ο Κώστας. Ο Κώστας είναι παλικάρι, λεβέντης. Και θυμάμαι την επόμενη μέρα όταν ήρθε και ήμασταν μόνοι μας, δηλαδή εδώ έπρεπε να μιλήσουν και οι άλλοι. Εγώ μόνο κοιτούσα και θαύμαζα και προσπαθούσα, ξέρεις, να το βάλω. Χάζευες με λίγα λόγια, έτσι. Ναι. Αλλά την επόμενη μέρα πια... Και θα το είχε καταλάβει, γιατί τους είπε, εγώ θα έρθω μόνος μου, εγώ και η Τασούλα, έχουμε δουλειές να κάνουμε. Ναι, ήταν υπέροχος, τι να σου πω, υπέροχος άνθρωπος. Και είναι θρύλος, ξέρεις, γράφουνε τώρα, είναι θρύλος για μας. Κοίταξε, έζησε όσο είναι το κουκουέ, δηλαδή μεγάλωσε. Ο ίδιος γεννήθηκε και μεγάλωσε με το κουκουέ. Ναι. Και θα μπορούσε, ναι, άνετα να πει κάποιος ότι εκεί υπήρχαν, το Δέλεαρ ήταν πολύ μεγάλο, θα μπορούσε να τα έχει ξεχάσει όλα αυτά, να είχε ζήσει μια πλουσιοπάροχη ζωή, να πέρναγε στην αντίπερα όχθη του ποταμού ή του ωκεανού και να ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Έμεινε ακριβώς όπως το είπε, πιστός στην ιδεολογία του. Πολέμησε βέβαια εκεί απέναντι σε όλο το σύστημα, που είναι πάρα πολύ δύσκολο, και σε εποχές δύσκολες έζησε μακαρθισμό, έζησε πολύ δύσκολα πράγματα και κυνηγητό εκεί στην Αμερική. Οπότε
αυτό που είπε ότι εγώ θέλω να αφοσιωθώ και να αφιερώσω τη ζωή μου στο κόμμα, νομίζω ότι το έκανε στην πράξη χωρίς να παρεκκλίνει ούτε μισό χιλιοστό. Ναι, σωστά, έτσι ήτανε. Τι είναι που δεν έζησε άλλα 100 χρόνια. Είναι από τους ανθρώπους όμως που αφήνουν το στίγμα τους, και πριν που μίλαγες για τον Κώστα είπες είναι, μούμινε, δηλαδή ο χρόνος τον οποίο χρησιμοποιήσεις, γιατί όντως είναι από τους ανθρώπους οι οποίοι δεν φεύγουν, αφήνουν πίσω τους όλη αυτή την ιστορία και συνεχίζουν να υπάρχουν μέσα από την ιστορία τους, και γι' αυτό θεωρώ και εγώ ότι είναι σημαντικό που σήμερα μπορέσαμε σε αυτή την ώρα που μας διαθέτει εδώ η Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση να περάσουμε ένα μήνυμα για έναν άνθρωπο που ήταν διαφορετικός, ήταν αφοσιωμένος αυτό που πίστευε, δεν αλλαξοπίστησε, δεν άλλαξε γραμμή καθόλου, και μπορεί μέσα από τη ζωή του την ίδια και χωρίς πολλά πολλά να πολλιάσει ένα διαφορετικό τρόπο σκέψης στις επόμενες γενιές που υπάρχουν και που έρχονται. Ναι, άνθρωπος με κεφαλαίο. Λοιπόν, να κάνουμε το εξής. Να ευχαριστήσουμε πρώτα απ' όλα τα παιδιά, τον Κωνσταντίνο Λούβαρη και την Χρυσαλένα Ευσταθίου που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, και την Κατερίνα Χούμπα που βοήθησε στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Να πούμε ότι η εκπομπή είναι η ώρα Ελλάδας που μεταδίδεται κάθε Πέμπτη στις 12 το μεσημέρι από τη Φωνή της Ελλάδας εδώ στην ΕΡΤ. Να πούμε ότι στο μικρόφωνο ήταν ο Νικόλας Αγγελίδης μαζί με την Τασούλα Ζησάκη Χίλη από την Πράγα της Τσεχίας. Και να κλείσω, Τασούλα μου, είναι πολύ συγκινητικό αυτό, το ξέρεις και εσύ. Όταν τις τελευταίες μέρες, όταν είχαν δυσκολέψει τα πράγματα της υγείας πολύ για τον Κώστα το Λέκα, έπεσε σε ένα κόμμα τις τελευταίες μια-δύο μέρες, δηλαδή πριν φύγει ήταν σε ένα κόμμα. Και εκεί δεν είχε επαφή και επικοινωνία με το περιβάλλον. Όμως ο γαμπρός του, ο Πανίκος Παναγιώτου και η κόρη του, η Έφη Λέκα, τον επισκέφτηκαν στο νοσοκομείο και του έβαλαν να ακούσει τον ύμνο του Ελλάς. Σαν να άνοιξε τα μάτια του, ήταν το τελευταίο, το τελευταίο αντίο που έδωσε. Έδωσε μια σπίθα ζωντάνια στη τελευταία. Και έτσι λέω να κλείσουμε, τα σούλα μου, με τον ύμνο του Ελλάς. Τι λες? Αλλά ξέρεις, και ο Παναγιώτης μου είπε ότι μέχρι που μπορούσε να ακούει καλά και καθαρά, ήθελε να το διαβάζουν την καλημέρα, το περιοδικό. Ναι, να τα ακούσουμε. Αθάνατος, αθάνατος, άξιος. Να είστε καλά, Τασούλα μου, να είστε καλά όλοι. Ναι.